Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Φύγαμε. Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Basket και στο Recap νούμερο 105. Είμαι ο Δημήτρης, όπως πάντα μαζί μου ο Δημήτρης. Γεια σας, Αλάνια, γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνετε, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είστε. Γεια σου, Δημήτρη, γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Πώς να είμαι, καλά. Καλά, άρχισε να δροσίζει και εδώ πέρα στην Αθήνα. Επιτέλους. Βλέψει, βγήκε ήδη η ζακέτα. Βγήκε ήδη η ζακέτα. Εσείς εκεί πέρα πάνω, εντάξει, νομίζω χειμώνιασε. Πρώτα από το ξεκινάει, ναι, ειδικά το βράδυ, δεν παλεύετε, κουβέρτα. Κουβέρτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Είχαμε πει κιόλας. Εντάξει, έχουμε κάποια θεματάκια, βλέπετε τον τίτλο. Έχουμε για ένα νέο PlayStation 5. Θα μιλήσουμε πάλι για πρώτη φορά, πάλι κάτι καινούριο. Μάλλον θα δούμε, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε και πρώτη φορά επίσης είδαμε ένα χαμό από διαρροές. Grand Theft Auto 6, Diablo 4. Κουλουπού, κουλουπού, θα πούμε και αυτό. Ποια άλλα πρωτόγνωρα πράγματα. Βγήκε εκεί και η Rockstar μίλησε και αυτά. Θα σχολιάσουμε και αυτά όλα. Και εννοείται ότι είδαμε αυτή τη βδομάδα το προηγούμενο recap μέχρι και σήμερα. Αλλά μέχρι τότε, όπως είπαμε, γιατί στην αρχή πάντα μας αρέσει λίγο να φλιαρούμε, να λέμε τα νέα μας, να μας πείτε και εσείς πώς είστε, τι κάνετε, πού είστε. Στο τέλος θα μας πείτε και τι παίζετε. Να πω ότι, να το πω και από τώρα από την αρχή, ότι κάθε επεισόδιο Game Recap μπορείτε να το βρείτε εννοείται και να το ακούσετε και στο Spotify. Υπάρχει και link στην περιγραφή, μπορείτε να ψάξετε Spotify Game Recap, Basket.gr, θα το βρείτε, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτά. Πώς είσαι, Δημήτρη, πώς τα περνάς? Καλά τα περνάω. Περιμένουμε, νομίζω, πολύ τις μεγάλες κυκλοφορίες. Έτσι. Τώρα μπαίνουμε λίγο, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Περιμένουμε λίγο τις πιο μεγάλες κυκλοφορίες. Τα mainstream παιχνίδια FIFA, NBA κλπ. Βγαίνουν την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Ναι, την άλλη εβδομάδα βγαίνει το FIFA. Και πάμε ερώτηση σιγά σιγά. Μη μου πεις ακόμα τι έπαιξες, θα το πούμε μετά, μας πούμε και τα παιδιά, αλλά θέλω να ρωτήσω, έπαιξες τώρα αυτή η εβδομάδα έτσι αρκετά, ό,τι και αν έπαιξες PlayStation, έπαιξες, έπαιξες αρκετά. Γενικά δεν έπαιξα πάρα πολύ, αλλά έπαιξα πράγματα τα οποία δεν περίμενα να παίξω, ήταν αποτύχει, να σου πω την αλήθεια. Περιμένω να δω πως αλήθεια, αυτή η εβδομάδα έπαιξα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Α, έπαιξες πολύ. Έχεις εσύ κάτι να μας πεις γενικά. Αλλά έχω δεν ξέρω... να πω, εντάξει, νομίζω και τα παιδιά μπορούν να σχολιάσουν, να συμμετέχουν και αυτό. Μόνο στο Instagram νομίζω ανέβασα, στο Busted, έτσι. Ναι, κάτι ναι, ναι, σχετικό. Ναι. Θα τα πούμε, πάμε να ξεκινήσουμε το PlayStation 5, αυτό το πράγμα το οποίο, εντάξει, είναι φήμη, να το πούμε από την αρχή, ρε παιδί μου, ότι είναι φήμη, δεν είναι επίσημο ακόμα. Αλλά γιατί είναι από τον Tom Henderson, ο οποίος είχε βρει και το DualSense στο Edge, επειδή μου λίγες μέρες πριν ανακοινωθεί, το είχαν πει σε συγκεκριμένο recap, έτσι, τι είναι το DualSense Edge, έτσι, η προέκδοση του DualSense. Είπε και για αυτό το PlayStation 5, αν θες να μας πεις, Δημήτρη, τι είναι αυτό το νέο PlayStation 5, ναι, πρακτικά, που αναμένουμε, ερωτηματικό, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Tom Henderson μας είπε ότι θα δούμε την επόμενη χρονιά, το 2023, ένα νέο PlayStation 5, το οποίο θα είναι digital only, αλλά μέσα στο πακέτο θα περιλαμβάνεται και ένα disk drive για Blu-ray CD, τέλος πάντων, το οποίο θα μπορούμε να το κουμπώσουμε πάνω σε μια θύρα USB και από εκεί και πέρα να το κάνουμε την κονσόλα, να την κάνουμε και αυτή με disk κανονικά. Αυτό το disk drive βέβαια θα πωλείται και ξεχωριστά για όποιον θέλει, για κάποιον που έχει ήδη digital. Ναι, για να μην, γιατί είπες, θα είναι μέσα στο πακέτο. Δεν θα είναι μέσα στο πακέτο. Απλά θα μπορείς να το πάρεις. Θα το κάνουν και σαν πακέτο. Ναι, θα το κάνουν και σαν πακέτο, γενικά. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει σαν ιδέα, γιατί δίνει επιλογή στο χρήστη. Δηλαδή, κάποιος που αγόρασε την digital, την κονσόλα, ίσως τώρα να το μετάνιωσε και να πει... Μπορώ να, πάρω. Ναι, βέβαια, μπορώ να πάρω. Θα κουμπώνει αυτή την κονσόλα. Θα μου πει σε USB Type-C θα κουμπώνει, μπορεί να κουμπώνει και εκεί. Ναι, ναι, θα το πουλάνε και ξεχωριστά. Οπότε δεν νομίζω ότι. Ελπίζω βασικά να μην δούμε κάτι περισσότερο σαν revision, να αλλάξει, ξέρεις, ο σχεδιασμός και αυτά. Εγώ κάτι τέτοιο δεν θα. Αυτό. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια από τότε που το είδαμε, έτσι, και το διαβάσαμε. Προβληματίζει για να πω πόσο καλή ιδέα είναι, τι θέλουν να κάνουν ακριβώς. Δηλαδή, πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό να ακούσουμε και να το συζητήσουμε και τα παιδιά κάτω. Πώς φαίνεται μια ιδέα, δηλαδή, τους άρεσε ένα PlayStation 5 το οποίο θα είναι digital και το disk drive θα είναι κουμποτό, ρε παιδί μου, σαν έξτρα περιφερειακό. Παρ' όλα αυτά, είπε, ρε παιδί μου, αυτός ο Tom Henderson ότι
θα ταιριάζει το design. Θα, ναι, σχεδιαστικά ξέρω εγώ, θα κουμπώνει και δεν θα είναι επειδή είμαι ένα έξτρα πράγμα. Καλά, εντάξει, ξέρεις τι. Θα αλλάξει και δεσμός κονσόλας όμως. Όπως και να το κάνουν, πάλι θα είναι ένα έξτρα πράγμα, δηλαδή... Δεν μπορώ να το φανταστώ διαφορετικά εγώ. Πόση μαστοριά μπορούν να βάλουν. Πόση μαστοριά για να κουμπώνει και να είναι και αισθητικά ωραίο. Και δεν νομίζω ότι θα πειράξουν την κονσόλα, γιατί είναι ακόμη πολύ νωρίς μέσα στον κύκλο της. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κύκλος για τη νέα γενιά, για τη γενιά που τρέχει πλέον τέλος πάντων, πάει πολύ πιο αργά από ό,τι πήγαινε του PlayStation 4 και του Xbox One. Πάμε δηλαδή σε έναν κύκλο που βλέπω εγώ άνετα και μια οχταετία, όπως ήταν παλιότερα οι κονσόλες. Εγώ προσωπικά δηλαδή αυτό πιστεύω. Οπότε θα παραμείνουν σε αυτό και θα δώσουν και ένα disk drive για να έχει την επιλογή όποιος θέλει τέλος πάντων να βάλει δίσκους. Okay. Είναι επιλογή για τον χρήστη. Θεωρώ ότι είναι έξυπνη κίνηση η οποία... Ναι, μεν σε πάει με έμεσο τρόπο. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, στο προηγούμενο recap, στο 104 που συζητούσαμε για την αύξηση τιμής και για κάποιες επιλογές που κάνουν, οι οποίες είναι σαν να μην έχουν πολύ βάθος σκέψης από πίσω, να ήταν πιο επιφανειακές επιλογές. Ήταν με το remake του The Last of Us, του Part 1, είτε ήταν με την αύξηση τιμής σε συγκεκριμένες αγορές τιμής του PlayStation 5. Mm-hmm. Εδώ βλέπω μια μελετημένη κίνηση. Σε πάει μέσα στο digital, αλλά σου δίνει και την επιλογή του να έχει το disk drive. Το θετικό είναι αυτό που λες. Ότι αυτό που ανέφερε και ο Tom Henderson, ότι δεν θα είναι, ρε παιδί μου, ένα PS5 Pro από την άποψη ότι θα είναι πιο δυνατό από το PlayStation 5. Και έχει λογική, είναι πάλι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι η γενιά κινείται αργά. Οι παράγοντες είναι δύο. Είναι το πρώτο, ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Και εκεί κουμπώνει ο δεύτερος παράγοντας, ότι εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη βάση χρηστών, όσοι αναμενόταν τουλάχιστον αν υπήρχε διαθεσιμότητα, δηλαδή πήγαινε στα καταστήματα και έπαιρνε μια κονσόλα. Υπάρχει μια ήδη εγκατεστημένη βάση χρηστών στην προηγούμενη γενιά, στο PlayStation 4 και στο Xbox One. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τις εταιρείες που αναπτύσσουν παιχνίδια να μένουν αγκιστρωμένες ακόμα στην προηγούμενη γενιά, για να κυκλοφορούν ακόμα παιχνίδια, δηλαδή και παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν φέτος να είναι cross-gen. Έτσι, παραδείγματα μεγάλα, από πολύ μεγάλα, όπως είναι το God of War, όπως είναι το Call of Duty, όπως είναι το FIFA, όπως είναι το NBA και πόσα άλλα. Οπότε, για να έχουν κέρδος όλοι αυτοί, μένουν αγκιστρωμένοι και στην προηγούμενη γενιά, η οποία έχει μια τεράστια εκατοντάδων πλέον εκατομμυρίων χρηστών, και σου λέει θα μεταβούμε στην επόμενη όταν θα υπάρχει μια μεγάλη βάση χρηστών και εκεί. Οπότε δεν υπήρχε λόγος και δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε ένα PlayStation 5 Pro, δηλαδή ένα ακόμα πιο αναβαθμισμένο PlayStation 5, όταν δεν έχουμε δει ακόμα να τερματίζουν τις δυνατότητες του τωρινού PlayStation 5, έτσι. Και το αντίστοιχο Xbox Series X. Σε καμία περίπτωση. Σε αυτά που λέμε, νομίζω ότι ό,τι ισχύει για το PlayStation 5 ισχύει για το Xbox Series X. Δεν έχουμε δει να αγγίζουν τις δυνατότητές τους. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι έχει φτάσει που να λέμε, εντάξει, εδώ τερμάτισε την κονσόλα. Στο PlayStation 4 είχαμε δει την πρώτη τρίτη. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι η προηγούμενη γενιά κονσολών, το PlayStation 4 και το Xbox One, ήταν τεχνολογικά κατώτερα από την εποχή τους όταν βγήκαν. Ενώ αυτές οι κονσόλες που βγήκαν τώρα, όταν βγήκαν το 20, ακόμα και σήμερα δηλαδή, τεχνολογικά είναι μπροστά, είναι αρκετά μπροστά. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίτλους να βγαίνουν και να είναι αποκλειστικά next gen, έτσι, αποκλειστικά αυτής της γενιάς. Δεν φαντάζομαι ένα God of War να βγαίνει με μια μηχανή γραφικών το οποίο θα ήταν τώρα. Ένα παιχνίδι όπως περιμένουν, π.χ. το Hellblade, το καινούριο που θα είναι Xbox Series X, μόνο παιχνίδι που θα είναι μόνο για αυτή τη γενιά. Δεν έχουμε δει, οπότε δεν έχει και νόημα και θα ήταν και λίγο άδικο, θεωρώ, να πάμε σε ένα PlayStation 5 Pro την επόμενη χρονιά. Αυτό με το γιατί έγινε η αύξηση τιμής. Σου λέει, αν τη δίνουν και λίγο φθηνότερα, όπως είναι η Digital, και το άλλο στο πουλάω έξτρα, αν το θέλεις. Okay, το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι μια μετάβαση, ομαλή μετάβαση, να σου πω την αλήθεια. Κάπως έτσι το βλέπω. Και όσο το βλέπω και οριμάζει σκέψη μέσα μου, λέω, okay, δεν είναι κακό. Αυτό. Οι κονσόλες προφανέστατα πρέπει να αποδείξουν πολλά πράγματα ακόμη, γιατί δεν έχουμε δει τίποτα από τις δυνατότητες τους. Εγώ θα κρατήσω ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πόσο μπορεί να κοστολογηθεί αυτό το disk drive, γιατί... 100 ευρώ. Πόσο? 100 ευρώ. Αυτό, εγώ φοβάμαι ότι θα κοστολογηθεί κάπου εκεί στα 100 ευρώ που... Δεν ξέρω αν αυτή η τιμή εν τέλει συμφέρει τον καταναλωτή, αλλά ναι, okay. Θα δούμε πώς θα δω. Αν όντως υπάρξει και κοστολογηθεί τόσο, θα το σχολιάσουμε τότε. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι είναι μια έξτρα επιλογή για τον χρήστη, είναι θετικό. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε αν όντως επαληθευτεί, πόσο θα το κοστολογήσει η εταιρεία και αν όντως υπάρχει κοινό για αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή
είναι λίγο, πάει στα τυφλά τώρα σαν κίνηση αυτή. Τώρα να πω και κάτι σαν υπόθεση, έτσι, γιατί υπόθεση και αυτό που μιλάμε τώρα είναι μια φήμη, απλά είναι από έναν τον Ντόμ Χέντερσον, ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι είναι μέσα πράγματα και επαληθεύεται τουλάχιστον αυτά που λέει. Και έχει επαληθευτεί και πολύ πρόσφατα σε θέμα hardware της Sony. Θεωρώ τώρα, όσο το σκέφτομαι, ότι ίσως αυτό ήθελε να κάνει η Sony εξ αρχής. Γι' αυτό και δεν γνωρίζαμε τίποτα για Digital PlayStation 5 και ήταν λίγο τη τελευταία στιγμή απόφαση να βγει ένα με disc και ένα digital. Δηλαδή η ίδια κονσόλα, μία που να έχει Blu-ray και άλλη να μην έχει. Οπότε θεωρώ ίσως ήταν και θέμα χρόνου ότι δεν προλάβανε να κάνουν κάτι τέτοιο και τώρα, ρε παιδί μου, ορίμασε αυτή η σκέψη, βγήκε, ρε παιδί μου, είχαν τον χρόνο κλπ. Για να κυκλοφορήσουν έτσι σαν PlayStation 5. Να είναι μία κονσόλα digital και κουμποτό έτσι, σαν έξτρα περιφερειακό. Δεν ξέρω, και πάλι παρόλα αυτά λέει θα κουμπώνει από πίσω. Νομίζω θα ταιριάζει με το σχεδιασμό, πώς θα είναι δεν ξέρω. Σαν επιλογή το να το κυκλοφορήσουν 3 χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία του PlayStation 5, δείχνει ότι ίσως το digital να μην πάει όσο καλά περίμεναν. Δεν ξέρω. Δεν πάει. Δεν ξέρω καμία digital κονσόλα που να έχει πάει καλά σε σύγκριση με την κονσόλα. Ναι, οποιαδήποτε έτσι, εταιρεία που να έχει disc drive. Οπότε, αυτό είναι μια νίκη για όλους εμάς τους που θέλουμε, ξέρεις. Δεν είναι ότι παίζουμε, έτσι να το πω. Δεν είναι ότι παίζουμε συνέχεια δισκάκια. Εγώ προσωπικά ξέρεις, και ειδικά από την προηγούμενη γενιά και ειδικά τώρα. Όχι, ειδικά αλλά θέλουμε, θέλουμε την επιλογή. Την επιλογή. Γιατί την ναι, επιλογή. Η συλλεκτική που βγαίνει, ξέρω εγώ, και τώρα τελευταία το έχει κάνει μόδα και η Sony να, να βγαίνουν συλλεκτικές χωρίς δισκάκι. Είναι κακή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, θέλετε, γιατί βάλε το δισκάκι, γιατί όχι, ξέρω. Είναι ξεκάθαρα προς όφελός μας να υπάρχει το δισκάκι, γιατί αλλιώς υποχρεωνόμαστε σε ένα store να παίρνουμε τα παιχνίδια μέσα από το store. Δεν μπορείς να πάρεις ψηφιακά από κάπου αλλού. Μετά είναι... έχει την αποκλειστικότητα της αγοράς και της πώλησης. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να πάρεις day one, ρε παιδί μου, μπορεί να το βρεις σε δισκάκι λίγο πιο χαμηλά. 5 ευρώ, 10 ευρώ. Εντάξει, είναι μια επιλογή που θέλουμε να έχουμε. Τα 5 παιχνίδια, ξέρω εγώ, που θα πάρει κάποιος μέσα στον χρόνο ή στα 4, μπορεί να πάρει ένα άλλο σε προσφορά με 20 ευρώ, ξέρω, καταλάβες. Ναι. Δηλαδή, το 5 ευρώ είναι, μπορεί να λέμε, α, εντάξει, είναι 5 ευρώ. Αλλά όχι, σε 5 παιχνίδια είναι 25 ευρώ, παίρνεις κάτι σε έκπτωση, ξέρω. Ακριβώς. Τώρα π.χ. η Digital πόσο είχε όταν ξεκίνησε, μην πούμε τις νέες τιμές, είχε 4 εκατοστάρια και 5 4. Με το disc, έτσι. Ναι, ναι. Αν βγει τώρα που λέμε αυτή η νέα έκδοση του PlayStation 5 που θα είναι, αν είναι στα 4 κατοστάρια που δεν θα είναι, μπορεί να είναι 4,50, είναι μια καλή επιλογή, είναι καλή τακτική. Και είναι καλή τακτική που είναι όλοι ευχαριστημένοι που λέμε. Θες με δισκάκι, πάνε αγόρασε το disk drive. Είναι αυτό που λες, έχεις πάρει την digital και ξαφνικά λες, μαλακία έκανα αργά, μόνο να είχα πάρει τώρα. Ναι, ναι. Πάρ' το. Είναι καλή επιλογή. Είναι καλή επιλογή και... Θα τη βγει, αν όντως ισχύει, ρε παιδί μου, αυτό που λέει ο Τόμ Χέντερσον, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι θα βγει αυτή η επιλογή. Είναι καλή. Έτσι πως το σκέφτομαι. Και όση ώρα μιλάμε και λέμε τις απόψεις μας, και θα δούμε και τις δικές από κάτω, μέχρι τότε μπορεί να έχω αλλάξει, αλλά δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει όσο το συζητάμε. Μου αρέσει όσο το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και ο λόγος που το συζητάμε και εδώ πέρα, έχετε δει, δεν βγαίνουμε γενικά να πούμε να συζητήσουμε πολλές φήμες που είναι φήμες οι οποίες πιθανότατα να μην τις ζουν ποτέ. Συζητάμε εδώ πέρα στα recap φήμες που πεις έχουν μια βάση και θεωρούμε, ρε παιδί μου, και εμείς ότι θα τις δούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι υπαρκτό, είναι υπαρκτό ότι κάτι θα συμβεί. Οπότε το 23, καλό σε χώρο των πραγμάτων, θα περιμένουμε ένα PlayStation 5 digital με... Όντως το Edge δεν το ξανασχολεί, δεν ξαναέβγαλαν τίποτα έτσι, καμία πληροφορία για το Edge. Το DualSense, δηλαδή, ναι, που... μια από το κυκλοφορήσουν. Λογικά, κάπου εκεί στα Χριστούγεννα εγώ το βλέπω πλέον, δεν νομίζω πιο πριν. Να σε ρωτήσω, yeah. Θεωρείς ότι το Edge, για αυτό το Pro Controller, το είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο recap, που ήταν αφιερωμένο σε αυτό, είναι για πιο niche κοινό, ρε, πιο συγκεκριμένο ναι, κοινό. Ναι, 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 γενικά, εγώ πιστεύω ότι το DualSense Edge θα ξεπουλήσει αρχικά και μετά θα δούμε πολύ κόσμο να το πουλάει. Γιατί ναι. Είναι για πολύ συγκεκριμένο κοινό. Δεν τα θέλουν οι gamers όλα αυτά που προσφέρει, τέλος πάντων. Ειδικά κάποιος που παίζει FIFA ή NBA είναι... δεν υπάρχει λόγος να το πάρει, ξέρω εγώ. Είναι για πολύ συγκεκριμένο νης κοινό που όντως θέλει το κάτι παραπάνω, θέλει, μετράει ίσως τα δευτερόλεπτα που παίζει στο Call of Duty. Το πόσο γρήγορα θα στοχεύσει, το πόσο γρήγορα θα βάλει. Ναι, ναι, αν τον ενδιαφέρει να είναι πιο ψηλό ο αναλογικός
ή αν θέλει να είναι το trigger λίγο πιο μαλακό ή λίγο πιο σκληρό, είναι λίγο περίεργο. Γι' αυτό και θα έχει μεγάλο κόστος. Δηλαδή, νομίζω τα 200 ευρώ δεν τα γλιτώνουμε με τίποτα για το συγκεκριμένο χειριστήριο. Εν τω μεταξύ, όταν έφερε Call of Duty, έχω φίλο ο οποίος στο DualSense, επειδή που έχει αυτό το haptic feedback, που, το adaptive triggers που είναι με τα όπλα κλπ. Το βγάζει. Όταν είναι να παίξει multiplayer, το βγάζει. Σου λέει όχι, λέει, δεν με καθυστερεί. Ενώ σιγά τι καθυστερεί, εδώ είναι η αίσθηση, ρε παιδί μου, που παίζει. Είναι, ρε παιδί μου. Κάποιοι ναι, θέλουν. Και μιλάμε για ένα DualSense τώρα που για μένα είναι. Εντάξει, δεν πω το καλύτερο. Για μένα είναι το καλύτερο χειριστήριο που έχω πιάσει στα χέρια του, πιο εντυπωσιακό. Έτσι. Εντάξει, υπάρχει σε κατηγορία χειριστηρίων απλών. Έτσι. Πάμε τώρα στο Elite, που είναι στιβαρό κλπ. Και είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Αλλά όσον αφορά που έχει εκεί που χρησιμοποιεί το haptic feedback σωστά, τα adaptive triggers κλπ. Είναι τέλειο. Πραγματικά, εγώ που έχω πάθει πλάκα με το DualSense και το απλό, δηλαδή το DualSense με καλύπτει απόλυτα. Ούτε το Elite δεν έχει τέτοιους μηχανισμούς. Οπότε, ναι, εμένα είναι ξεκάθαρα το νούμερο ένα χειριστήριο ever που έχει υπάρξει. Πώς το είχαμε πει, game changer. Ναι, είναι ναι, άλλη φάση, άλλη εμπειρία στο gaming. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, έτσι. Και το έχουμε δει να χρησιμοποιείται σωστά από μερικά παιχνίδια τα οποία. Όπως θυμήθηκα το Forbidden West, το Horizon. Απίστευτη χρήση. Τώρα θα με βρήσεις, αλλά ξέρεις ότι δεν το έχω παίξει ακόμη το Forbidden West. Θυμάμαι, το έχεις. Το είχε και. Το έχω με περιμένει καρτερικά. Είχα πάρει την Deluxe. Και απλά είναι στα άμεσα σχέδιά μου, δηλαδή εκτός απροόπτου, αν δεν πέσει κάποιο. Έχω αφήσει και λίγο μουσι τώρα, ο Πάτερ Δημήτρος να του πάει gaming αμαρτία στην πέταξη. Ναι. Η αλήθεια, κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως, τότε είχε βγει με το Elden Ring, εντάξει. Ναι. Τώρα τον Δημήτρη τον δει σε Elden Ring και Horizon, εννοείται θέλει να παίξει το Horizon, αλλά Elden Ring θα το παίξει κατευθείαν. Ήταν αυτό το πρόβλημά του βασικά, να σου πω την αλήθεια, και μετά ξέρεις, μπήκε καλοκαίρι, λίγο. Το καλοκαίρι το έχουμε πει. Καλοκαίρι και gaming δεν συμβαδίζουν. Το έχω πει, ένιωθα, νόμιζα ότι ήμουν μόνος. Μου είπες και εσύ ότι και εσύ έτσι είναι. Είχα γράψει και πολλά παιδιά στα σχόλια ότι μην αγχώνεσαι και εμείς έτσι είμαστε. Οπότε ηρέμησα λίγο από αυτό. Να πάμε στις διαρροές που έγινε και εκεί χαμός. Πάμε, γιατί δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε τέλος πάντων. Διέρευσαν πάρα πολλά βιντεάκια από τον κώδικα και από το πολύ πολύ early development κύκλο του GTA 6. Έγινε ένας χαμός πραγματικά, βγήκε και ο... πώς το λένε μωρέ εσύ, τον... Της Rockstar ή για το Schreier μιλάς που είχες. Το Schreier, ποια Rockstar, η Rockstar βγήκε μετά από 3 μέρες, 4 και σχολιάσε. Βγήκε ο Schreier και είπε ναι παιδιά, αυτό φαίνεται ότι είναι legit και όντως ήταν legit. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Έτσι, ποιος τέστερ ή δεν ξέρω ποιος. Κάνας hacker, τίποτα, ξέρω. Και έτσι πήγε και τα έδωσε όλα. Ήταν πάνω από 90 βίντεο. Και πηγαίος κώδικας κλπ. Πρώτη φορά το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπεις τώρα τη διαφορά έχει το ένα παιχνίδι της Rockstar με άλλων εταιριών που ξέρω εγώ άνετα αυτό το early build θα μπορούσε να βγει σαν κανονικό παιχνίδι από άλλες εταιρείες, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, η λεπτομέρεια της Rockstar κάνει τη διαφορά και σε αυτά τα βιντεάκια που είναι τόσο απλά. Είδαμε τελικά ότι όντως θα υπάρχουν γυναίκα και άντρας πρωταγωνιστής, έτσι, στο GTA το καινούργιο. Ναι. Και νομίζω ότι όσοι το περιμέναμε και το περιμένει ο κόσμος πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε, παρά το ότι θεωρείται λίγο spoiler το πώς ακριβώς φάνηκε, δηλαδή ότι θα είμαστε Vice City. Φάνηκε, αυτό εντάξει, υπήρχε και φημολογία εκεί πέρα ότι θα είναι εκεί η Miami φάση. Αυτό μας το spoileran, αλλά okay, δεν πειράζει. Θα είχε φανεί και σε κάνα τρέιλερ, φαντάζομαι που θα έβγαζαν μετά. Κοίταξε, θεωρείς ότι αυτό είναι πλήγμα για τους gamers, για μας ή περισσότερο για την εταιρεία? Η εταιρεία νομίζω ότι είναι σε κρίση πανικού ακόμη. Δυστυχώς και ο Schreier ο ίδιος, που εντάξει προφανώς ξέρει και άτομα εντός της εταιρείας, λέει ότι δυστυχώς με αυτό το leak η όλη διαδικασία που πριν την κυκλοφορία ενός τίτλου ή της παρουσίασης τέλος πάντων πηγαίνει πίσω, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να βγάλουν κάτι πολύ πιο polished από αυτό που ήδη έχει λικάρει, και γενικά
χαρακτηρίστηκε και είναι το μεγαλύτερο leak στην ιστορία του gaming, γιατί είναι ένα παιχνίδι που, όπως καταλαβαίνεις, θα πουλάει για πολλά χρόνια και θα πουλήσει πολλά εδώ, πολλά. Εδώ το Grand Theft Auto 5 ακόμα δίνει. Ακόμα. Σε τρεις κονσόλες. Νομίζω ότι πολύ σύντομα πλέον θα δούμε κάτι, γιατί δεν μπορεί πλέον, δεν υπάρχει κάτι να κρύψει η Rockstar. Δηλαδή, σύντομα θα δούμε κάτι από GTA. Έτσι. Τώρα προφανώς, έτσι, τώρα όση ώρα μιλάμε, γιατί συνήθως έχετε δείξει τελευταία κάπου που υπάρχουν ό,τι συζητάμε πίσω, θα βλέπετε και αντίστοιχο το υλικό. Προφανώς τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε αυτά που λήκαν, έτσι, γιατί και προφανώς η Rockstar θα κυνηγάει κλπ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την εταιρεία αυτό. Και είδα και εγώ, θυμάμαι γιατί ανεβάσαμε την είδηση, ρε παιδί μου, είδα κάποια βίντεο. Ωραία μου φάνηκαν για το early build, ρε παιδί μου. Κλασική Rockstar δίνει τεράστια βάση στη λεπτομέρεια. Αλλά νομίζω ότι εμάς τους χρήστες και τους παίκτες πιο πολύ είναι πλήγμα στην εταιρεία και πιο πολύ. Όχι και τριγύρισμα. Πιο πολύ αυτό το κουτσομπολιό, το να πούμε κοίτα τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Αυτό που το έκανε και η εταιρεία με κάποιο τρόπο, κάπως θα προστατευτεί κλπ. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να βρω για εμάς είναι το να μην χτυπήσει πίσω η ανάπτυξη του παιχνιδιού και πάει πολύ πίσω. Αν και είπε η Rockstar ότι συνεχίζει. Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα εταιρείες σαν τη Rockstar δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα σε αυτά τα πράγματα. Οκ, okay, θα πάει κάτι πίσω σίγουρα, αλλά ούτως ή άλλως ήταν θετικότατα τα σχόλια από παντού με αυτά που είδαμε, γιατί όντως είναι, φαίνεται ότι πέφτει πολύ δουλειά πάνω στον τίτλο. Θυμάμαι ένα διάλογο που λύκαρε που ήταν κωδικοποιημένος, έτσι. Πόση λεπτομέρεια είχε με NPC. Ναι. Αλλά ναι. Τώρα όταν έχεις ένα το Red Dead Redemption 2 π.χ. διαλόγους που ήταν σελίδες και σελίδες. Δεν περιμένεις τώρα κάτι λιγότερο από αυτούς και προφανώς και πιο εμπλουτισμένο το περιμένεις παρά λιγότερο. Παρ' όλα αυτά η gaming κοινότητα δεν σταμάτησε εκεί πέρα και οι leakers δεν σταμάτησαν εκεί πέρα. Είχαμε και ένα μικρότερο βεληνικούς, ρε παιδί μου, leak για το Diablo 4. Το οποίο Diablo 4 το περιμένουμε πώς και πώς όλοι όσοι είχαμε, ήμασταν φαν του Diablo γενικότερα και παίξαμε το 3 και ήταν το 3 τέλος πάντων. Από αυτά που έδειξαν, οκ, okay, φαίνεται κλασικό παντροπαράδο το σκοτεινό Diablo, ρε παιδί. Ορθόδοξο, πέρα, ορθόδοξο, ναι, Diablo. Ορθόδοξο, ναι. 45 λεπτά λίκαραν από εκεί και η Blizzard δεν ξέρω τι. Αν αυτό θα την πάει πίσω, δεν νομίζω. Το παιχνίδι φαίνεται ότι είναι. Πόσο πίσω ακόμα, περίμενε. Νομίζω πόσο ότι πίσω. Είναι σχεδόν τελειωμένο το παιχνίδι. Απλά έχουν δώσει το 2023 γιατί είναι Blizzard και δεν θα δώσει ποτέ. Δεν θα δεσμευτεί ποτέ να ακριβή ημερομηνία πριν να είναι. Ναι, πριν να είναι 100% σίγουροι ότι θα βγει τότε το παιχνίδι. Ναι, είχαμε δουλίτσα αυτή την εβδομάδα. Με βιντεάκια, γιατί εντάξει, 90 βίντεο για το GTA και 45 λεπτά για το Diablo, μιλάμε για μεγάλα leak. Πάντως, στην γενική εικόνα της κοινότητας, έτσι, γιατί οι εταιρείες προφανώς και θέλουν να διαφυλάξουν τα μυστικά τους και υλικά να μην λικάρουν, θετικά σχόλια είχαμε και από τα δύο. Ναι. Και για τον Grand Theft Auto και τον Diablo. Είδες, όταν κάνουν καλά παιχνίδια, ακόμα και όταν λικάρουν, μην στεναγοριάστε, θετικά είναι τα σχόλια. Ναι, και εν τέλει, όταν βγήκε και μίλησε η Rockstar, πρακτικά δέχτηκε ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι είναι hackers ουσιαστικά κατάφεραν να πάρουν ό,τι πήρανε και ότι παρόλο το ότι όντως έκαναν, ήταν μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετώπισαν σαν εταιρεία, ναι, δεν πήγε κάτι τόσο πολύ πίσω έτσι ώστε να χρειαστεί να βγει και να πει ότι κοιτάξτε έγινε και αυτό και θα χρειαστεί να πάμε πιο πίσω το χρονοδιάγραμμα του παιχνιδιού κλπ. Είπε ότι όλα καλά, οκ, okay, προχωράμε, περιμένουμε. Έγινε ό,τι έγινε, καλή καρδιά. Εντάξει, ναι, το κυνήγησε λίγο έτσι. Τις πρώτες δύο μέρες δηλαδή το κυνήγησε πολύ η Rockstar για να κατεβάσει, να εξαφανίσει ό,τι υπήρχε. Εντάξει, τώρα. Λογικό. Και αυτοί οι hackers, επειδή μου συνήθως έχουμε δει στο παρελθόν να παίρνουν source code κλπ. Και μετά να εκβιάζουν την εταιρεία για λεφτά κλπ. Τώρα απλά τα πήραν και τα έβγαλαν. Εντάξει, οκ. Okay. Τεκτό. Ναι. Αυτά και με τις διαρροές. Θες να πάμε κάπου αλλού συγκεκριμένα. Να πούμε και ένα τελευταίο που νομίζω θα χαροποιήσει επίσης πολύ κόσμο. Η Motive, η εταιρεία που έφτιαξε το Star Wars Squadrons και φτιάχνει τώρα το remake για το Splinter Cell. Είναι το μυαλό μου. Dead Space. Ήθελα να σχολιάσω κάτι για το Splinter Cell που είδα γι' αυτό.
Ναι, ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε single player third person action adventure Iron Man παιχνίδι. Μόνο και μόνο με αυτά τα χαρακτηριστικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω. Είσαι third person Iron Man και δεν έχει καμία σχέση με το VR που είχε βγει, έτσι. Ναι, και προφανώς περιμένουμε να δούμε περισσότερα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο η συγκεκριμένη motive μπορεί να βγάλει κάτι τόσο, αλλά μόνο που θα είναι σου πω, την πιστεύω τη συγκεκριμένη, γιατί όχι έχει δείξει τα τρελά δείγματα γραφής, έτσι, αλλά είναι μερακλείδικο στούντιο. Αυτή ναι. Την πιστεύω για τη motive, ότι είναι μερακλείδες. Ότι ναι, ρε παιδί μου θα το πιάσω και είναι ενθουσιασμένο και από τη Marvel. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη για τη συνεργασία του. Αυτή θα πει τι θα έλεγαν, ότι δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Αλλά Iron Man παιχνίδι, third person. Single player. Αλλά ναι, είναι στο στάδιο προπαραγωγής. Θυμάσαι πριν κάμια δεκαριά ρεκά, 20 δεν θυμάμαι, που είχαν βγει κάτι Tomb Raider, κάτι τέτοια που έλεγαν θα βγει αυτό, αλλά να ξέρετε θα βγει, κοίτα, ούτε καν στο στάδιο προπαραγωγής. Έτσι είναι και το άρωμα τώρα, ρε παιδί μου, έχει ανακοινωθεί απλά ότι κάποια και στιγμή... στα σημερινά δεδομένα αυτό το προπαραγωγή, ρε παιδί μου, πάει να πω ότι είμαστε κανένα 4 χρόνια μακριά, έτσι, από τον τίτλο. Γιατί, 4 χρόνια. Θέλει, αν είναι triple A βαρβάτο, ξέρω εγώ, με μεγάλο budget κλπ. Θα θέλει πολλά χρόνια ανάπτυξη. Για ελ το παρέα εδώ θα είμαστε όμως. Με 4 χρόνια εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Θα έχουμε φτάσει Game Recap τότε, κάτσε με το ρυθμό που πάμε, 300. Αλλά θα είμαστε εκεί. Εδώ βασικά. Και για τους Splinter Cell που το σχολίασα πριν, είχα και μια κάτι δηλώσει έκανα από τη Ubisoft, οι οποίοι θα ξαναγράψουν το σενάριο για το ένα ωραίο παιχνίδι. Επειδή μου είχε βγει τότε, θυμάμαι το είχα παίξει στο GameCube. Εντάξει, δεν είχε κανένα σενάριο, παιδί μου, και διαλόγους κλπ. Τώρα θα το ξαναγράψω. Θέλω να το κάνω έτσι ένα καλό remake, παύλα reboot, παιδί μου. Οπότε το δεν περιμένω για το 23. Τα φοβάμαι. Θεία Γιούμπι, θεία Γιούμπι. Ubisoft. Επίσης, έτσι ένα καλό είναι το Deathloop, το οποίο γνωρίσαμε στο PlayStation. Βέβαια είναι από την Bethesda, η οποία ανήκει στη Microsoft. Μπήκε στο Game Pass, έτσι. Το Deathloop, όπως μπήκε στο PlayStation Plus συνδρομητική. Ναι. Οπότε όσοι έχετε PC και Xbox Series XX, παιδί, μπορείτε να παίξετε και εκεί το Deathloop και στο PlayStation όσοι έχετε συνδρομή την X-Ray, την Premium. Και έβγαλε και μια κονσόλα, τώρα το είδαμε, μια custom κονσόλα το Xbox, έτσι προφανώς δεν το έβγαλε για εμπόριο, το έβγαλε για διαγωνισμό κλπ. Εντάξει, τουλάχιστον είναι Series X και δεν είναι Series S όπως συνήθως κάνει. Series X, εντάξει, Series X, να δείξουμε τη δύναμη. Ναι. Η αλήθεια είναι για το Xbox, κάποια στιγμή θα ήθελα πραγματικά μια εκπομπή μόνο να μιλήσουμε για το Xbox, γιατί πραγματικά για το 22 θέλω να πω πολλά, γιατί είχα απαιτήσεις, παιδί μου, ειδικά το 22 για το Series X μου. Το οποίο... Νομίζω και η ίδια η Microsoft είχε, αλλά ναι, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το Xbox. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή είναι κρίμα, εντάξει. Είναι κρίμα για τους ίδιους, ρε παιδί μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά περιμένω να τις ζούμε. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Αν θες να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, να πάμε να πούμε τα πιο χαλαρά δικά μας, ρε παιδί μου, μετά. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω τα είπαμε ότι συνέβη. Κοίταξε, για μια εβδομάδα, έτσι, οι δυσούλες ήταν καλές, έτσι. Για μένα το βασικό είναι πάντα αυτό που ξέρετε, δεν είναι στον τίτλο, ρε παιδί μου. Το PlayStation 5 αυτό που το. Γιατί είναι μια κονσόλα, μια κονσόλα που σε μια μορφή που δεν την έχουμε ξαναδεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν τη δούμε και όταν τη δούμε τελικά. Τώρα είδα κάποια στιγμή, παιδί μου, για το PlayStation VR 2 που το περιμένουμε γι' αυτό επίσης. Δεν ξέρω αν είδατε Cobra Kai την τελευταία σεζόν. Είδατε, είδες. Το. Cobra Kai. Cobra Kai. Το είδα, ναι. Αυτοί συνεχίζουν εκεί το βιολί τους. Είδες μέσα το PlayStation VR 2. Το είδα. Άκου τώρα, είναι κάποια σκηνή που πάει ο Ντάνιελ Λαρούσο στο σπίτι ενός του Stingray, πώς το λέει, το Σαλάχη. Ναι. Και έχει ένα πέστη σε μια κούτα PlayStation 4. Το πατάρι, ναι. Παιδί, και κάποιος μετά του πάει να το επιστρέφει πίσω. Πίσω ναι, που και να δείτε, θυμώ. Είναι στημένο PlayStation VR 2. Μα δεν το είδα αυτό το easter egg. Ναι. Και λέω πώς είναι το easter egg. Το σκέφτηκα, λέω θα το πω στο recap το που το είδα. Θα μπορώ να το δω. Ναι, είναι ακριβώς εκεί πέρα. Και, βέβαια, δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει PlayStation 4 και όχι ένα PlayStation 5 εκεί. Αλλά από πίσω, να δεις, είναι το PSVR 2. Εγώ νόμιζα ότι είναι το 1. Αλλά το πάτησα pause και λέω. Ωραία. Έχουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, η οποία είναι αγαπημένη μας. και θέλω. Και εσείς, εννοείται, παιδιά, να μας πείτε. Και εννοείται, όσοι έχετε φτάσει μέχρι εδώ, να βλέπετε το recap.
τι παίζει την περίοδο. Έτσι έχει μπει Σεπτέμβρη, τελειώνει Σεπτέμβρη, μπήκε χειμώνα. Βγαίνουν και παιχνίδια. Αλλά όπως πάντα την τιμητική την έχει ο Δημήτρης στην ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Τι παίζει Δημήτρης την περίοδο, έτσι, με τι ασχολείσαι, τι γουστάρεις έτσι να παίζει. Εντάξει, έχω καεί στο NBA, η αλήθεια είναι. Αν και δεν, σου λέω δεν έπαιξα πολύ, αλλά όσο παίζω, παίζω NBA. Και είδα πεταχτά, πολύ πεταχτά, την πέτα του Call of Duty. Που okay, εντάξει, ορθόδοξο Call of Duty. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα αν δεν ξέρεις τους χάρτες κλπ. Και έπαιξα ελάχιστα το demo του Wolong. Οπ, βγήκε demo, το... βγήκε demo, ναι, καλό. Το οποίο βγήκε, ναι, βγήκε και για Series X και για PS5. Το Wolong θα είναι ένα παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει και Day One στο Game Pass. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικότερα. Και μας συμφέρει και πάρα πολύ, έτσι. Είναι το κλασικό, το ορθόδοξο, είναι από τους δημιουργούς του Neo, τη Team Ninja. Οπότε νομίζω καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Συνδυάζει, γενικά είναι γρήγορο, συνδυάζει ωραία πραγματάκια. Νομίζω ότι... Είναι δύσκολο. Θα μου σπάσει τη χώρα. Είναι στα πρότυπα του Neo. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που σηκώνει τα πάντα. Το Neo καλά ξεκινούσε. Ναι, μετά στο δάγκον εδώ. Που πρέπει να πας, ναι, ξέρω εγώ, ή θέλει λίγο προσπάθεια. Και μέσα σε όλα αυτά είναι Souls-like, οπότε καταλαβαίνεις. Περιμένω τη στιγμή που θα αρχίσουμε να συναγωνίζονται περισσότερο το PlayStation Plus Extra με το Game Pass, ότι όταν βγαίνει το παιχνίδι να μπαίνουν μαζί ταυτόχρονα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, τα multi-platform. Να δούμε. Εν καιρό νομίζω, ναι, και η Sony κάπου προς τα εκεί θα πάει. Και τι έπαιξα εγώ έπαιξα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Έλειωσα, γιατί είχα πρόσβαση στη... το είχα παίξει προηγούμενο recap που νωρίς στην open beta του Call of Duty του Modern Warfare 2. Έχω μπερδευτεί με τα ονόματα, γιατί όταν σκέφτω Modern Warfare 2 δεν μπορώ να σκεφτώ τον επόμενο τίτλο Call of Duty, σκέφτομαι τον παλιό. Τέλος πάντων. Την Ελληνίδα, την... Όχι. Έπαιρνα το βασικό, πώς τον λένε. Όταν παίζω multiplayer, πραγματικά δεν κοιτάω καν ποιον χαρακτήρα θα πάρω. Καμιά φορά κοιτάω. Άμα είναι κάτι πιο σκοτεινό, ρε παιδί μου, έτσι φοράει τίποτα μαύρα. Όχι, έχει και Έλληνες. Νομίζω θα έχει και άντρα στο τελικό το παιχνίδι. Που είναι πρασινομπερέδες κανονικά, έτσι. Είναι σκληρά. Σοβαρά. Ναι, Έλληνες. Οικ. Οικ, ναι, λέει, πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι η άποψή μου, η προθετική, ρε παιδί μου, είναι αυτό που γνωρίσαμε. Εντάξει, όχι το προηγούμενο, γιατί τώρα το Vanguard, παιδί μου, ήταν. Τα στούντιο έχουμε πει ότι εναλλάσσονται. Ήταν μηχανή γραφικών λίγο διαφορετική. Έχει γραφικά λίγο καλύτερα. Δεν έχει τόσο, ρε παιδί μου, την ευελιξία στις καταστροφές αυτή η μηχανή. Λίγο πιο στιβαρό. Έτσι, σαν αίσθηση το βλέπεις, πιο βαρύ. Οι πυροβολισμοί τους φεύγουν και τους νιώθεις ότι τα φεύγουν. Και επίσης όταν σε σκοτώνουν, ειδικά με καραμπίνα, γίνει σε 1200 κομμάτια. Μ' άρεσε όμως ένα πράγμα. Μ' άρεσε το respawn. Που κάνει zoom in στη δράση. Δηλαδή βλέπεις το χάρτη και σε κάνει, ρε παιδί μου, zoom in εκεί που θα σε πετάξει. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις λίγο πάνω κάτω που είναι, ρε παιδί μου, οι άλλοι, που γίνεται λίγο χαμούλης. Πολύ μάχη, ναι. Ναι, ναι, να κοιμηθείς. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε, ωραία, ναι. Μην πω μου θύμισε Battlefield τα καλά. Αλλά... Τα καλά, το Battlefield 1 και εμένα μου θύμισε. Αλλά είναι πολύ θετικό, δηλαδή... Με έβαζε, δηλαδή, ξέρω ότι εκεί και ξέρω ότι από εκεί θα πάω, γιατί και όταν δεν τους ξέρεις και τους χάρτες και όταν είναι, παιδί μου, καινούργοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κατά τα άλλα είναι ένα κλασικό ορθόδοξο, πολύ σωστά το είπες, Call of Duty. Πολύ καλό. Σίγουρα πιστεύω ότι θα είναι καλό και το campaign του. Έτσι. Αλλά πώς λέγω το Call of Duty, πεσινότητα, έχω χάσει και την μπάλα. Vanguard, το προηγούμενο ποιο ήταν? Καλά, τώρα δεν θυμάμαι. Το είχα κάνει και review, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά. Ήταν το Modern Warfare, μήπως? Όχι, το Modern Warfare είχε βγει στο PlayStation 4. Το 19 είχε βγει εκείνο. Ναι. Ήταν. Μετά βγήκε. Α, το Cold War, ρε. Το Cold War. Ναι, Cold War. Ναι. Το Cold War ήταν το πρώτο που είχε τα triggers του DualSense σε λειτουργία. Ναι. Και ένιωθες αυτό θα θυμίσει πολύ, έτσι, μηχανή γραφικών. Θετικά. Απλά μην περιμένετε τις τρομερές αλλαγές που δεν περιμένουμε να δούμε που κάνα Call of Duty, να σου πω την αλήθεια, κάθε χρόνο. Δηλαδή αλλαγές μην περιμένετε, θα δούμε και δεν θα δούμε. Να πεις wow, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που είδα που μου άρεσε ήταν αυτό με το respawn σύστημα, ρε παιδί μου.
Το οποίο ήταν καλό. Το εμπλουτίζουν, ρε παιδί μου. Όσο περνάει ο καιρό, εμπλουτίζουν πραγματάκια. Εντάξει, okay, έχει refinement αρκετό. Απ' την άλλη, σκεφτόμουν, Δημήτρη και παιδιά, ότι σε αυτό που κάνει είναι top, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Να κάνει περισσότερα όπλα, περισσότερα. Λεπτομέρειες μπορούν να πειράξουν. Εκτός αν πάρουν κάποια στιγμή την απόφαση να πούνε ότι ξαναξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι καινούργιο. Δηλαδή, και οι μηχανοί γραφικών που είχαν. Δεν άλλαξαν τελείως, επειδή μου λέτε να βάθουν σημαντικά έχει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά σαν first person, επειδή μου και το multiplayer του διαδικτυακού. Εμένα μου αρέσουν, γιατί μου άρεσε και το τελευταίο και του Vanguard, μου άρεσε το campaign του. Θα τα ήθελα λίγο μεγαλύτερα σε διάρκεια όπως πάντα, αλλά πάντα αυτή ήταν η διάρκεια του campaign του Call of Duty. Ήταν μικρά, αλλά εντυπωσιακά. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω? Αυτό δηλαδή, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο κάθε χρόνο εγώ προσωπικά περιμένω πώς και πώς. Είπες και εσύ φέτος για Call of Duty, έτσι? Ναι, φέτος Call of Duty, γιατί το είπαμε, μας πόνεσε και στο προηγούμενο recap από το Battlefield ήταν. Οπότε με αυτό, κάτι άλλο δεν έπιασα. Call of Duty έδινα, η αλήθεια είναι, πόνο. Και δεν ξέρω και τι τώρα έχουμε και τις κυκλοφορίες. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να βγουν παιχνίδια, να δούμε τι θα προλαβαίνουμε να παίζουμε. Γιατί θα έρχομαστε με τα reviews, να κάνουμε το ένα το άλλο, θα τρέχουμε λίγο περισσότερο. Μέχρι που νομίζω ότι ένα παιχνίδι που περιμένουμε πάρα πολύ είναι το Νοέμβριο. Δεν αργεί, έτσι. Ένας μήνας και κάτι. God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, νομίζω. Και κάποιο άλλο έτσι πολύ μεγάλο που περιμένουμε. Το αυτό προσπαθώ να σκεφτώ, να σου πω την αλήθεια. Λογικά τον Gotham Knights θα περιμένει. Οκτώβριο που βγαίνει. Ναι, Οκτώβριο βγαίνει. Κάτι άλλο τώρα. Ενώ το 22 ξεκίνησε καλά με πολύ δυνατές κυκλοφορίες. Έκλεισε καλά με πολύ καλές κυκλοφορίες του Xbox. Έτσι, είχαμε το Forza και το Halo. Ξεκίνησε το 22 πολύ δυνατά με πολύ δυνατές κυκλοφορίες του PlayStation. Θα κλείσει. Και Elden Ring και λοιπά, επειδή είχαμε από third party. Θα κλείσει God of War, αλλά νομίζω ότι θέλαμε περισσότερα και γενικά το έχουμε ξαναπεί το 22 λίγο το πήγαν. Το Protocol θα κλείσει με God of War, έχει παιχνιδάκια για να κλείσει χρονιά. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα εδώ πέρα λίγο μας τα χάλασαν, τα πήγανε λίγο πίσω, λίγο μπροστά, λίγο φύγαν, λίγο δεν ξέρω. Ακόμη και αυτοί βρίσκουν τα πατήματά τους. Το καλή στο Protocol, το περιμένω το παίξω. Όχι σαν το God of War, αλλά είναι πολύ ψηλά, έτσι, πώς το περιμένω. Το Gotham Knights το έχουν ξαστήσει λίγο, το φοβάμαι, αλλά γιατί είναι DC, γιατί είναι Batmanilla κλπ. Θέλω να το δούμε. Μην είναι gas, έτσι, μην είναι, είπαμε, ρε παιδί μου. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα από story, αλλά θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε και αυτό. Θα το δούμε, εννοείται. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Δημήτρη, μπορούμε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά, να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι θέλεις. Όχι, νομίζω καλύψαμε την ύλη της εβδομάδας. Είπαμε και τι παίζουμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός, ναι. Και εννοείται, περιμένω να δούμε και τα σχόλιά σας από κάτω για όλα αυτά που συζητήσαμε. Όσοι κάτσατε μέχρι τώρα και δείτε το recap μέχρι τώρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι δεν έχετε πει στην παρέα μας, μπορείτε να μπείτε, εννοείται, μια εγγραφή, ένα subscribe δωρεάν, όλα αυτά. Και εννοείται, μπορείτε να ακούσετε κάθε game recap, γιατί την ίδια μέρα που ανεβαίνει και στο Spotify. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο, Αλάνια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Γεια σας.